Γεια σας. Σήμερα θα δούμε πώς κατασκευάστηκε το συγκεκριμένο τρέιλερ κήπου, το οποίο είναι διαστάσεων 1,30 επί 1 μέτρο εσωτερικά, καθαρό, και 30 εκατοστά ύψος. Μπορούμε να το χρησιμοποιούμε σαν τρέιλερ σπροχτό ή να το προσαρμόσουμε πάνω σε ένα τρακτεράκι κήπου με αυτόν τον κοτσάδωρο, ο οποίος βγάζοντας τον πύρο επιμηκύνεται, θα το δούμε στη συνέχεια πώς, και ο τροχός μαζεύει πάνω. Εδώ η πόρτα του είναι ανοιγόμενη, την οποία μαζεύει πάλι πάνω και με δύο κλειψάκια ασφαλίζει. Η τροχή είναι φουσκωτή 26 εκατοστό και επίση έχουμε βάλει έναν τροχό 18 εκατοστών, ο οποίος είναι με φρένο για να μπορούμε να το σταθεροποιούμε, και σπαστός για να μπορούμε να έχουμε ευελιξία στις κινήσεις, όπως βλέπετε. Πάμε να δούμε τι υλικά χρησιμοποιήσαμε και τη διαδικασία. Και να σας αναφέρω λίγο τη διαδικασία. Μία μέρα μου πήρε περίπου 4,5 με 5 ώρες για να κόψω, να μετρήσω και να φτιάξω τα υλικά, και άλλη μία μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα συνεχόμενα, για να μπορέσουμε να το δέσουμε σαν σκελετό, να βάλουμε περιμετρικά τα ξύλα και να φτιάξουμε γενικά τις λεπτομέρειες, όπως τους πύρους, τα κλειψάκια όπως βλέπετε εδώ, την αλυσίδα εσωτερικά, και να κάνουμε και το βάψιμο στα χρώματα που θέλαμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε και πώς είχε η διαδικασία. Τώρα θα δούμε τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε. Είναι δύο τροχοί 26 εκατοστών διαμέτρου και 8 εκατοστά πάχους, με ενσωματωμένο ρουλεμάν και τρύπα 2 εκατοστών με σαμπρέλα, ένα τροχό 16 εκατοστών σπαστό με φρένο, ένα γάντζο για να τραβάμε το τρέιλερ, λίγη αλυσίδα για να κρατάμε τους πύρους να μην τους χάσουμε, δύο πύρους με δύο ασφαλίες, δύο γαντζάκια για την πόρτα, και έχουμε 4 κομμάτια των 30 εκατοστών στράντζα 2x2 κομμένη φάλτσο 45 μοιρών, 4 κομμάτια 30 εκατοστών κομμένα φάλτσο από τη μια μεριά 45 μοιρών και 2 χιλιοστά φάλτσο 45 μοιρών στην άλλη πλευρά. Εδώ είναι που θα κάνουμε την ένωση για να κάτσει ο άξονας. 2 κομμάτια 26 εκατοστών και άλλα 2 26 εκατοστών, τα οποία θα είναι για περιμετρικά οι κολόνες από το πλαίσιο. 2 κομμάτια 25 εκατοστών φάλτσα 45 μοιρών από τη μία και ανάποδα από την άλλη, που θα αποτελέσουν τη βάση για το χερούλι. 28 εκατοστά φάλτσο 45 μοίρες από τη μία πλευρά, τα οποία θα είναι οι κολόνες δεξιά-αριστερά από την πόρτα. Μία αντίζα 2 εκατοστά επί 1 μέτρο που θα αποτελέσει τον άξονα για τις ρόδες. 2 μελτεσέδες, 2 παξιμάδια ασφαλείας για τις ρόδες. Μία στράντζα 60 εκατοστών 3x3 εκατοστά και μία στράντζα 30 εκατοστών 3x3 εκατοστά. Και μία στράντζα 2x2 εκατοστών 70 εκατοστά. Και άλλη μια στράντσα 48 εκατοστά 2x2 εκατοστά. Αφού είπαμε τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε, θα δούμε λίγο τι είναι το κάθε κομμάτι. Εδώ έχουμε ένα κομμάτι 100 εκατοστών, το οποίο είναι κομμένο φάλτσο 45 μοιρών που αποτελεί το χερούλι που θα σπρώχνουμε το καρότσι. Εδώ που έχουμε το κομμάτι των 60 εκατοστών με τη στράντσα 3x3, είναι στην ουσία ο διάδρομος τον οποίο θα κινείται ο άξονας ρημούλκησης, όπως βλέπουμε εδώ. Το οποίο θα μπει ο πύρος για να το σταθεροποιούμε στα 65 εκατοστά έξω, για να μπορούμε να ρημουλκούμε το τρέιλερ από το τρακτεράκι.
Όταν δεν το χρησιμοποιούμε και θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε με το χερούλι από πάνω, θα το μαζεύουμε μέσα, θα βάζουμε τον πύρο και θα τον έχουμε να μην μας ενοχλεί. Το ίδιο ισχύει και για το διάδρομο της ρόδας, που όταν θα τον έχουμε για ρημούλκηση με το τρακτεράκι θα το μαζεύουμε πάνω, θα βάζουμε τον πύρο για να μην μας ενοχλεί στην οδήγηση. Λοιπόν, εδώ έχουμε τους πύρους που είπαμε, εδώ έχουμε τον κρίκο τον οποίο θα τον βάλουμε στον άξονα μπροστά, θα τον κολλήσουμε που θα είναι και θα μπαίνει για να ρημουλκείται από το τρακτεράκι. Αυτός θα κολληθεί, δεν θα μπει με βίδα γιατί δεν το έχω προβλέψει με βίδα για να είναι πιο στιβαρό και να μην μας ξεβιδώνει. Ίσως είναι και λάθος, αλλά θα το δούμε στην πορεία. Εδώ έχουμε τους δύο μελτεσέδες που είναι για την πίσω πορτά και την αλυσιδίτσα για να δέσουμε τους πύρους όταν αν τύχει και φύγουν από πάνω από το τρέιλερ, να κρεμάσουν και να μην τους χάσουμε για λόγους ασφαλείας. Πάμε να δούμε τώρα λίγο τα υλικά για το πλαίσιο. Έχουμε στράντζα 2x2 εκατοστών, μήκους 1,30, κομμένη φάλτσο 45 μοιρών και στις δύο γωνίες και στις δύο πλευρές, συγγνώμη. Από αυτά εδώ είναι 4 τα τεμάχια. Δύο τεμάχια 96 εκατοστών που θα αποτελέσουν τις βάσεις για τις ρόδες και δύο κομμάτια του 1 μέτρου κομμένα φάλτσο 45 μοιρών και στις δύο πλευρές. Αυτά είναι το πλαίσιο. Τώρα για να σταθεροποιήσουμε το πλαίσιο και να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο άκαμπτο γίνεται, κόβουμε 4 κομμάτια των 30 εκατοστών με φάλτσο 45 μοιρών και στις δύο πλευρές, τα οποία θα κάνουμε για να δέσουμε το πλαίσιο και στις 4 πλευρές. Λοιπόν, τώρα θα δούμε πώς θα κόψουμε φάλτσα σε μία στράντζα 2x2 εκατοστών ή και σε μεγαλύτερη μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Απλά θα δείξω έναν τρόπο ο οποίος δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε κάποιο πάγκο κοπής ή να έχουμε κάποιο μηχάνημα. Μόνο με ένα απλό γάμα και ένα μολύβι. Όλοι θα έχετε παρατηρήσει ότι όλοι οι χάρακες αυτοί έχουν μία πλευρά η οποία είναι 45 μοίρες. Εάν την τοποθετήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο, βλέπουμε ότι εδώ έχει 45 μοίρες. Άρα, αν θέλουμε να κόψουμε ένα φάλτσο εδώ, το πιάνουμε, το τοποθετούμε με αυτόν τον τρόπο. Να φέρω και λίγο αυτό εδώ. Το τοποθετούμε με αυτόν τον τρόπο εδώ. Σαν να βάλω και ένα στήριγμα από την άλλη πλευρά. Το τοποθετούμε με αυτόν τον τρόπο εδώ. Κολλάμε αυτή την πλευρά στο πάνω μέρος της τράντζας και έχουμε 45 μοίρες. Και έτσι μπορούμε να το κόψουμε πολύ εύκολα. Και με αυτόν τον τρόπο έχω κόψει όλα τα σίδερα που σας έδειξα πιο πριν. Πάμε τώρα να συναρμολογήσουμε το πλαίσιο.
όπως βλέπετε έχουμε τελειώσει το σκελετό όλο, έχουμε τρίψει τις κολλήσεις και έτσι έχουμε περάσει γαλβάνισμα με σπρέι. Εδώ έχουμε προσθέσει άλλη μία στράντζα 2x2 για να κάτσουν οι μελτεσέδες από την πόρτα και πάμε για βάψιμο. Τελειώσαμε με το βάψιμο. Λοιπόν, μόλις τελειώσαμε και το βάψιμο, πάμε να βάψουμε τους τροχούς. Έχουμε βάλει ταινία γύρω γύρω. Τους βάψαμε κίτρινους για να ταιριάζει στο χρώμα το οποίο θέλουμε, για να είμαστε έτοιμοι. Εδώ βλέπουμε αυτό που είναι ήδη βαμμένος έτοιμος. Θα σφίξουμε και το παξιμάδι, να το σφίξουμε και από εκεί και τα λέμε σε 2 λεπτάκια. Εδώ βλέπουμε έχουμε τοποθετήσει και τους τροχούς. Τώρα ετοιμάζουμε και τον κοτσαδόρο, ο οποίος θα μπει εδώ. Και εδώ θα μπει ο τρίτος τροχός. Έχει μπει παξιμάδι ασφαλείας. Και συνεχίζουμε. Εδώ το βλέπουμε τελειωμένο το σκελετό. Λοιπόν, τώρα έχουμε βάλει το πάτωμα και πάμε να το βιδώσουμε. Έχουμε βάλει τα πλαϊνά, τον πάτο και τον μπροστινό μέρος. Τώρα θα πάμε να βάλουμε την πόρτα. Στην πόρτα θα χρησιμοποιήσουμε κρυκάκια σαν αυτό, έτσι ώστε θα θέλουμε η πόρτα να κρεμάει όπως τώρα, να αφαιρούμε την αλυσίδα και να κρεμάει κάτω. Λοιπόν, αλυσίδα, βίδα και πάμε να φτιάξουμε την βάση για την πόρτα. Βιδώνουμε το κρυκάκι εδώ και έχουμε έτοιμη την πόρτα, η οποία κλείνει, μαζεύει το αλυσιδάκι μέσα χωρίς κανένα πρόβλημα. Πάμε τώρα να κάνουμε το βάψιμο εξωτερικά.